Η θεολογία στη ζωή μας με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθερο. Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει το θέμα της Αγίας Γραφής τι είναι η Αγία Γραφή, παλιά και κοινή διαθήκη πώς γράφτηκε η Αγία Γραφή ποιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως, και η Αγία Γραφή είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως και προχώρησα για να δω ποιος είναι ο σκοπός της Αγίας Γραφής και βεβαίως άρχισα να ομιλώ για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Θα συνεχίσω αυτό το θέμα για λίγο και μετά θα μπω σε άλλο θέμα για να δούμε τις σχέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής διαθήκη. Η Αγία Γραφή γράφει από Θεοπνεύστους Άνδρας που σημαίνει ότι η ερμηνεία της θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει κανείς να έχει την ίδια εμπειρία με τους προφήτες και τους Αποστόλους για να την ερμηνεύσει. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες, αφού ο ιατρός επιστήμονας, για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβει την έρευνα του επιστήμονος ιατρού, ο οποίος κατέγραψε και ένα επιστημονικό βιβλίο. Μερικοί για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή μελετούν τις λέξεις αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι θεόπτες ανήκουν στον περιβάλλοντο κόσμο. Οπότε ο ερμηνευτής που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο δεν θα μπορέσει να κατανοήσει το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το νόημά της. Άλλοι για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή χρησιμοποιούν τη φιλολογική μέθοδο. Τέτοιες μέθοδοι βοηθούν σε κάτι, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με την εμπειρία των θεωμένων. Επίσης, άλλοι εργάζονται αρχαιολογικά και φιλολογικά πάνω στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Το πρόβλημα είναι ότι την Αγία Γραφή μελετούν και οι αιρετικοί. Τι ερμηνεύουν όμως σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Υπάρχουν πρωτοστάτες θεολόγοι οι οποίοι ερμηνεύοντας τη Γραφή κάνουν λόγο και απομύθευσή της. Να βγουν δηλαδή όλες οι εικόνες και τα σύμβολα που έχουν ληφθεί από τον περιβάλλοντα κόσμο. Αν οι Προτεστάντες που καθημερινώς διαβάζουν την Αγία Γραφή δεν καταλαβαίνουν τη μεθοδολογία που οδηγεί στη θέωση και πώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται ιερό λείψανο, δεν μπορούν να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μέσα από την Ορθόδοξη Παράδοση. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι σημαίνει θεωση ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει κανείς στη θέωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το ιερό λείψανο, πώς αγιάζει ο άνθρωπος και γίνεται ιερό λείψανο. Όταν καταλάβει κανείς αυτό, τότε μπορεί να ερευνεύσει την Αγία Γραφή. Οι Προτεστάντες όμως οι οποίοι τα αρνούνται αυτά, δεν δέχονται τις ιερές εικόνες, δεν δέχονται τα ιερά λείψανα, δεν δέχονται την παράδοση της Εκκλησίας, δεν δέχονται τα μυστήρια, Τις εκκλησίες δεν δέχονται την θέωση όπως εμείς την ονομάζουμε, άρα σημαίνει δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Όχι μόνο οι προτιστάντες και όσοι από τους Ορθοδόξους δεν καταλαβαίνουν αυτή τη μεθοδολογία προς τη θέωση. Την Αγία Γραφή ακόμη ερμηνεύει και ο διάβολος, όπως φαίνεται στους πειρασμούς του Χριστού, που χρησιμοποίησε λόγους της Αγίας Γραφής για να πειράξει τον Χριστό, Δηλαδή και ο διάβολος χρησιμοποιεί χωρία από την Αγία Γραφή και το έλεγε στον Χριστό να πέσει από το πτερίγιο του ναού γιατί στην Αγία Γραφή λέγεται ότι θα στείλει τους αγγέλους του για να τον α, συγκρατήσουν, να μην πάθει, μήποτε προσλήθουν, προσκόψει το πόδι του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε χωρία από την Αγία Γραφή και ο διάβολος. Δεν είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε χωρία από την Αγία Γραφή. Είναι να κατανοούμε το νόημα να ερμηνεύουμε σωστά και να τα θέτουμε στην προοπτική της σωτηρίας μας. Όμως η Αγία Γραφή, όπως το είπαμε προηγουμένως, είναι θεόπνευστη επειδή γράφει και από θεόπνευστους Αγίους, αλλά και επειδή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από θεόπνευστους. Εάν τεθεί σε άλλα πλαίσια, τότε παραερμηνεύεται. Αν στηριχτεί κανείς την Εκκλησία κατά τρόπο θεσμικό, και αποβάλλει την εμπειρία των θεωμένων ή αν στηριχτεί κανείς μόνο στην Αγία Γραφή αλλά την αποξενώσει από την εμπειρία των θεωμένων τότε καταστρέφει το σκοπό τους. Η Αγία Γραφή εντάσσεται μέσα στη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό αναγινώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία και τις λατρευτικές συνάξεις. Έτσι ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν την Αγία Γραφή διά της εμπειρίας τους. Αυτό παρατηρείται και στην επιστήμη, αφού οι επιστήμονες ερμηνεύουν τους άλλους επιστήμονες που γνωρίζουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι γίνεται και στους πατέρες. Επομένως, για να κατανοήσει κανείς την Αγία Γραφή, δεν αρκεί να είναι φιλόλογος, ιστορικός κτλ. αλλά να είναι θεούμενος. Επειδή ο άνθρωπος έχει νου και λόγο, γι' αυτό οι πατέρες με τον φωτισμένο νου ερμηνεύουν τις γραφές και με την εξάσκηση της λογικής αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες διδάσκουν ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι χάρισμα και μάλιστα λέγεται προφητικό χάρισμα και έτσι μπορούν να καταλάβουν τους άλλους που έχουν το ίδιο προφητικό χάρισμα. Ορθή γνώση, ερμηνεία και εφαρμογή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κάνει εκείνος που μετέχει της φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού. Εάν κανείς δεν έχει δική του εμπειρία, τότε πρέπει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με βάση την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, που ήταν οι θεούμενοι. Η μελέτη της Αγίας Γραφής χωρίς θεόπτη, φωτισμένο και θεούμενο, δεν οδηγεί στην ορθή ερμηνεία και την κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή δεν εγγράφει μόνο από θεοπνεύστος, αλλά διαβάζεται και από θεοπνεύστους. Δηλαδή και ο αναγνώστης πρέπει να είναι θεόπνευστος και να είναι καλός έρμηνευτής. Σε όλες τις επιστήμες συνδέεται στενά η ανάγνωση των βιβλίων με την πρακτική εμπειρία και τη γνώση αυτών που τα έγραψαν. Επομένως η Αγία Γραφή γίνεται θεόπνευστη και όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστος. Γιατί όταν ερμηνεύεται από αιρετικούς δεν θεωρείται θεόπνευστη. Είναι τότε μια παρερμηνία. Βεβαίως και εδώ ισχύει ό,τι προναφέρθηκε ότι όταν ο άνθρωπος αξιοθεί τις θεωρίες του Θεού τότε υπερβαίνεται αυτή η γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τότε δεν θυμάται ούτε χωρία ούτε τίποτα αλλά βιώνει την εμπειρία των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή όταν κανείς προσεύχεται, καθαρίζεται διαβάζοντα την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα, ερμηνεύει την Αγία Γραφή επί τη βάση της όλη παραδόσεω της Εκκλησία, και όταν φτάσει κάποτε και ανέβηκε και εκείνο στην Πεντηκοστή, τότε βέβαια συναντάται με τους ίδιου που έγραψαν την Αγία Γραφή, με του προφήτες και του Αποστόλου. Βρίσκεται το νόημα της Αγίας Γραφής, που είναι η Θεοπτία και τότε υπερβαίνεται η Παλιά και, και η Διαθήκη. Όμως και ο Θεόπτης, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μετά τη θεοπτική εμπειρία, γιατί κάποτε σταματά, όπως ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος να, και μετά κατέβηκε από το γνώφο. Κάποτε σταματά αυτή η εμπειρία. Και όταν κατέλθει από την εμπειρία, χρησιμοποιεί τα θεόπνευστα ρήματα της Αγίας Γραφής για να την καταγράψει και επομένως Όποιος έχει προσωπική εμπειρία καταλαβαίνει και την εμπειρία των Θεοπτών Αγίων. Μιλώντας αγαπητοί ακροατές για την Αγία Γραφή έχουμε πει ότι διαιρείται σε δυο μεγάλες ενότητες. Είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πρώτη εν του Ιού και Λόγου του Θεού πρώτον και δεύτερον τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μετά την ενσάρκωση του Λόγου. Τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη δόθηκαν με αποκάλυψη του Ιού και Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, προφήτες τη της Διαθήκη Διαθήκης, ως ασάρκου λόγου, ως μεγάλης βουλής αγγέλου, ως κυρίου της δόξης και στους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης ως σε σαρκωμένου λόγου. Έχουμε δηλαδή τον άσαρκο λόγο που αποκαλυπτόταν στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες και τους ομιλούσε και εκείνοι τα κατακράψαν έχουμε το σεσαρκωμένο λόγο, το λόγο που σαρκώθηκε και ομίλησε τους Αγίους Αποστόλους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και κοινή Διαθήκης. Η εκκλησία στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της χρησιμοποιεί για να τα κείμενα από την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Τα αναγνώσματα του Εσπερινού που ερμηνεύουν τις δεσποτικές εορτές και τις εορτές των Αγίων και τις θεομετωρικές εορτές προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη κυρίως και τα αναγνώσματα της θεία λειτουργία προέρχονται από την Καινή Διαθήκη. Η λέξη Διαθήκη σημαίνει την επιθυμία κάποιου που καταγράφεται και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του. Πηγαίνει στο συμβολιογράφο κάποιο πατέρας, κάνει τη Διαθήκη του για να αφήσει αυτά που έχει στα παιδιά του. Ε, αυτό λέγεται Διαθήκη. Και στις δυο Διαθήκες εμφανίστηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας στους προφήτες και Αποστόλους τους δόθηκε η Αποκάλυψη στους προφήτες ο Σάσαρκος Λόγος στους Αποστόλους ο Σεσαρκωμένος Λόγος τους δόθηκε λοιπόν η Αποκάλυψη έγινε συμφωνία και αυτή επισφραγίστηκε με το αίμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη και το αίμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως μελετάμε την παλιά και την καινή διαθήκη με τα ερημιευτικά κλειδιά που δόθηκαν από τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες και διαφυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε ερμηνεύουμε τα κείμενα αυτά με βάση την παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας, όχι απλώς τη δική μας παράδοση και τη δική μας εμπειρία. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, δεν εννοούμε και έναν Θεολόγο για παράδειγμα που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει μάθει από τους Προτεστάντες πώς να διαβάζουν την Αγία Γραφή και ότι και αυτός όταν το ερμηνεύει επειδή είναι Ορθόδοξος και ανήκει στην Εκκλησία ότι είναι και ερμηνεία της Εκκλησίας. Όταν λέμε ερμηνεύει η Εκκλησία την Αγία Γραφή εννοούμε οι Άγιοι που παραμένουν στην Εκκλησία και έχουν την ίδια παράδοση την οποία είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Στη Δύση παρατηρήθηκε μια υποτίμηση και περιφρόνηση της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Αυτό εξηγείται από το ότι τιμάται πιο πολύ ο Χριστός και ό,τι εκείνος είπε σε σχέση με τους λόγους των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έβλεπαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από τον διαχωρισμό νόμου και χάριτος αλλά μέσα από την προπτική των σταδίων της τελειότητος. Δηλαδή έβλεπαν και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, όχι ότι στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει απλώς ένας νόμος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η χάρη, γιατί η Χάρις υπάρχει και στην Παλιά Διαθήκη και νόμος υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Και ο νόμος που δόθηκε από τον Θεό στο Μωυσή είχε μέσα χάρη. Δεν το βλέπουν έτσι οι πατέρες όπως το βλέπουνε οι Προτεστάντες. Οι πατέρες βλέπουν και ερμηνεύουν την Παλιά και την Κοινή Διαθήκη μέσα από την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Καθαρίζει, φωτίζει και θεοποιεί. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι οι δυτικοί θεολόγοι υποστήριξαν την άποψη, όπως το βλέπουμε στο Βαραλαμ για παράδειγμα, ότι οι θεοφάνιες, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι γινόμενες και απογινόμενες και ότι διαφέρουν από τις θεοφάνειες της κενή Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες και ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και στην κεωμένη Βάτο ήταν απλώς θαύματα, ήταν κτιστές ενέργειες. Αυτό όμως οι πατέρες δεν το δέχονται. Και η εμφανίση του Θεού στην Παλαιή Διαθήκη είναι εμφανίση του ασάρκου λόγου και αυτοί μετήχαν της Θεώσεως. Από ορθοδόξου πλευράς λοιπόν λέμε ότι διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την παλιά Διαθήκη διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι δυτικοί θεολόγοι είτε Προτεστάντες λέγονται είτε Ρωμαιοκαθελικοί λέγονται γιατί έχουμε εδώ την εμπειρική και γνήσια παράδοση. Και λέμε λοιπόν ότι από ορθοδόξου πλευρά υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ παλαιά και κοινή διαθήκη. Η διαφορά που θα εντοπιστεί είναι ότι ο αποκαρυπτόμενος στην Παλαιά Διαθήκη Θεός είναι ο Κύριος της Δόξης, Ασάρκος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ ο αποκαρυπτόμενος Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι ο Σεσαρκωμένος Λόγος. Επομένως η διαφορά είναι η ενσάρκωση και η ύπαρξη της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. τάλα, όλα τα είναι κοινά. Καταρχάς, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν κτιστά ρήματα και νοήματα δια των οποίων μεταφέρεται η άκτιστη εμπειρία και η άκτιστη πραγματικότητα. Έπειτα κοινή είναι η ανθρωπολογία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό και έχασε την επικοινωνία μαζί του είναι πνευματικά άρρωστος. Αυτό είναι ένα ενιαίο ερημνευτικό κλειδί με το οποίο ερμηνεύεται ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ο πεπτωκός άρρωστος άνθρωπος έχει ιδιωτελή αγάπη φροντίζει μόνο τον εαυτό του, δεν έχει φιλοθεία και φιλανθρωπία. Πρέπει να θεραπευτεί, να φτάσει στην άνη αγάπη. Αυτό γίνεται δια του Χριστού, που είναι ο μόνος υγιής και αναμάρτητος. Αυτό το πώς θα φτάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη που συνιστά τη θεραπεία της υπάρξεώς μας, που συνιστά αυτό που λέμε πνευματική υγεία, είναι αυτό που απασχολεί τους πατέρες, τους Αποστόλους και τους προφήτες. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από την ενεργοποίηση της νοεράς ενεργείας στην καρδιά. Δηλαδή αυτό που λέμε να σωθούμε και να φτάσουμε από την ιδιωτελή αγάπη στην άνοι ιδιωτελή αγάπη και αυτό που λέμε σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση της νοεράς ενέργεια στην καρδιά. Σε όλη την Αγία Γραφή, και την Παλιά και την Κοινή Διαθήκη συναντούμε ότι η νοερά ενέργεια που είναι μια ενέργεια της ψυχής στη φυσική της κατάσταση λειτουργεί στην καρδιά και δι' αυτής αποκτά ο άνθρωπος γνώση του Θεού ενώ η λογική ενέργεια ενεργεί στη λογική με τους λογισμούς και ο άνθρωπος έχει σχέση με τον περιβάλλοντο κόσμο. Οπότε ο άνθρωπος για να θεραπευτεί πρέπει να περάσει τα στάδια της πνευματικής ζωής που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Αυτά τα στάδια της τελειότητος εντοπίζονται και στην παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Είπαμε προηγουμένως αγαπητοί ακροατές ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι να, από την ιδιωτελή αγάπη να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Δηλαδή, ενώ αγαπά τον εαυτό του, τώρα πρέπει να αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Αυτό σημαίνει κένωση. Αυτό σημαίνει να αδειάζει κανείς, Να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη και αυτό είναι θεραπεία. Για να φτάσει κανεί όμω σε αυτή τη θεραπεία πρέπει να ενεργοποιήσει την νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές ενέργειες. Βασικά είναι δύο ενέργειες. Η μία είναι η νοερά ενέργεια και η άλλη είναι η λογική ενέργεια. Η νοερά ενέργεια λειτουργεί μέσα στην καρδιά. Και όταν λέμε καρδιά δεν εννοούμε το σωματικό όργανο, αλλά το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Και η λογική ενέργεια λειτουργεί κυρίως το εγκέφαλο. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μας μαθαίνει πώς να καθαριστούμε, πώς να θεραπευτούμε και αυτή η θεραπεία είναι πώς θα ενεργοποιηθεί η νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δει κανείς τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, τις καθαρτικές και γενικά όλες τις εντολές. Ο Μοσαϊκός νόμος έχει σαφώς ασκητικό χαρακτήρα, ο οποίος συνίσταται στην κάθαρση της καρδιάς και την πορεία προς το φωτισμό και τη θέωση. Έτσι στην παλιά Διαθήκη δεν υπάρχουν μόνο ρήματα και νοήματα, αλλά υπάρχει και εμπειρία της θεώσεως η οποία υπερβαίνει τα νοήματα και τα ρήματα. Γι' αυτό, όπως είπα και στις εκπομπές αυτές το λέω συχνά, ότι υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δηλαδή υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των δικαίων που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και των Αγίων που είναι στην Καινή Διαθήκη. Η πνευματική ζωή είναι κοινή. Τα στάδια της τελειότητος είναι τα ίδια. Ο δοξασμός βιώνεται από τους θεωμένους Αγίους Δηλαδή τόσο στην παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν στάδια τελειώσεως. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο Άγιος Γρηγόρης ο ποιος είναι ο τέλειος βίος, εκείνος παρουσίασε το Μωυσή. Αυτός είναι ο τέλειος βίος. Και όταν διαβάσει κανείς το κείμενό του εις βίον του Μωυσέως θα δει εκεί παρουσιάζει το Μωυσή πως περνάει και ο ίδιος αλλά και το λαό πως τον περνάει μέσα από την κάθεση, το φωτισμό και τη θέωση. Και ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και θεώθηκε και γνώρισε το Θεό. Επομένως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αυτή οι βαθμοί της τελειώσεως υπάρχουν και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Ως προς το σημείο αυτό υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Παλαιάς και κοινή Διαθήκης. Ενώ υπάρχει ενότητα ως προς την εμπειρία, ως προς την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση, υπάρχουν και διαφορές. Ποιε είναι αυτές οι διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο άσαρκος λόγος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που δεν έχει σάρκα και λέγεται Κύριος της Δόξης και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ο σεσαρκωμένος λόγος. Αυτό το έχουμε τονίσει σε προηγούμενες εκπομπέ. εκπομπές. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η θέωση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη είχε προσωρινό χαρακτήρα αφού δεν είχε καταργηθεί ακόμη ο θάνατος που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού που σημαίνει αυτό ότι ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρος και είδε τη δόξα του Θεού, έφτασε στη θέωση αλλά όταν πέθανε η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη το ίδιο ακριβώ και με όλους τους προφήτες εκτός από τον, Ιλία, τον Προφήτη Ηλία που αυτός αποτελεί κάποια διαφορά ήταν ένα είδος θανάτου όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Και ο Αδάμ και ο Αβραάμ και όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παραίας Διαθήκης έβλεπαν το Θεό. Αλλά όταν πέθαναν η ψυχή τους κατέβαινε στον Άδη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως θέλω να πω, η θέωση είχε προσωρινό χαρακτήρα επειδή δεν είχε καταργηθεί ο Άδης και ο θάνατος. Ενώ τώρα η θέωση των αποστών στην Καινή Διαθήκη έχει σταθερότητα λόγω της υπάρξεως της τεθεωθήσης ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και της νίκης επί του θανάτου. Οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είδαν απλώ τον Χριστό, τον είδαν και προηγουμένω Αναστάντα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Γενικά σε τρία βασικά ερωτήματα Τίθενται η σχέση και η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και όχι το ψέμα. Δηλαδή τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Το ψέμα ή η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Το δεύτερο σε τι διαφέρει η Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Και το τρίτο τι εννοεί ο Χριστός ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους διδάξει ει η απαντήση στα ερωτήματα αυτά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αποκάλυψη του ασάρκου λόγου. Πρόκειται περί αληθείας και όχι περί ψέματος. Αλλά η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άσαρκος λόγος τώρα είναι σε σαρκωμένος. Αυτή είναι η η πάσα αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και κοινή Διαθήκης δεν είναι απλώς το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος, που κυρισσόταν με άλλες λέξεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εκείνο που είναι η διαφορά είναι η ενσάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού. Το φως που έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το θείο και άκτιστο φως αλλά δεν υπήρχε τότε σώμα. Δηλαδή έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στο φως. Αλλά ο άσαρκος λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη σώμα. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, οι μαθητές έβλεπαν το φως να προχέρεται από το σώμα του Χριστού, το οποίο όμως βρισκόταν έξω από αυτούς, αφού δεν είχαν γίνει ακόμη οι ίδιοι μέρη του σώματος του Χριστού. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής και μετά από αυτήν, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι βλέπουν το φως μέσα από το σώμα του Χριστού αφού και οι ίδιοι είναι μέλη του αναστημένου και δοξασμένου αυτού σώματος του Χριστού. Επομένως, για να καταλήξω, οι θεοπτείες στην Καινή Διαθήκη διαφέρουν από τις θεοπτείες στην Παλαιά Διαθήκη διότι τώρα η ανθρώπινη φύση του Λόγου είναι πηγή της ακτής του ενεργείας του Θεού και διότι οι θεόπτες είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Ακόμη διαφέρουν γιατί καταργήθηκε ο θάνατος και η θέωση δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Επίσης τώρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και πέρα από την Εκκλησία δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και βιώνεται διαμέσου των αιώνων από τους πιστούς. Δεν υπάρχει μετά την Πεντηκοστή προστήκη νέας αλήθειας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.